Να ευχαριστήσω για την τιμή να πω λίγα λόγια στη σημερινή συνάντηση για τη συμπόρευση με το ΚΚΕ. Μια συμπόρευση που πρώτα-πρώτα μου έδωσε μια εσωτερική πληρότητα, μια ισορροπία ότι κάνω αυτό που πρέπει, ότι είμαι στο σωστό δρόμο. Γιατί ΚΚΕ? Γιατί μέσα σε αυτό βρίσκεις ήθος, αξιοπρέπεια, ανιδιοτέλεια, ειλικρίνεια, ιδεολογία, όραμα. Όλες εκείνες τις αξίες που μπορούν αφενός να μας κρατήσουν μακριά από κοινωνικοπολιτικές παθογένειες, αξίες που λειτουργούν σαν αντισώματα σε ένα ύπουλο, διεφθαρμένο, καταστροφικό σύστημα που μετέρχεται τα πάντα για να εγκλωβίσει το λαό προς όφελος του κεφαλαίου. Αφετέρου, αξίες που σε καλούν σε μια ουσιαστική και δυναμική πολιτική συμμετοχή και αγώνα για ανατροπή απέναντι στα δεινά που καθημερινά μας επιβάλλονται. ΚΚΕ γιατί είναι το μόνο κόμμα κοντά στους ανθρώπους του μόχθου και του μεροκάματου, στις στρατιές των ανέργων, στους αδύναμους, τους νέους, τους συνταξιούχους, τα θύματα της κοινωνικής αδικίας. Το μόνο κόμμα που ασκεί πραγματικό έλεγχο στην εξουσία. Και δεν αρκείται σε αυτό. Έχει ολοκληρωμένες προτάσεις που η άρχουσα τάξη είτε τις υποβαθμίζει ή τις αγνοεί κλπ. Γιατί αυτό το κόμμα ανέδειξε την αντιλαϊκή πολιτική των κομμάτων που κυβέρνησαν και κυβερνούν. Τα κόμματα που βύθισαν στη φτώχεια και την εξαθλίωση τα λαϊκά νοικοκυριά. Συνένοχοι στο έγκλημα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια πολιτική υπηρέτησαν και υπηρετούν. Προσέξτε, δεν είναι αντίπαλοι. Ανταγωνιστές είναι στη διαχείριση της εξουσίας και των μονοπωλίων. Ακόμα και αν το σύστημα καταφέρνει να τους ξεπλένει, αφού τους χρειάζεται, στη συνείδηση του λαού και απέναντι στην ιστορία, θα είναι για πάντα υπόλογοι. Αυτό το κόμμα ανέδειξε από την αρχή τον ταξικό και αντιλαϊκό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προειδοποίησε έγκαιρα για σχεδιασμούς και αντιλαϊκές αποφάσεις με γνώμονα πάντα τα στρατηγικά συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των λαών. Και προσπαθούν φιλότιμα αρκετοί παθιασμένοι ευρωπαϊστές να φιλοτεχνήσουν την εικόνα μιας ένωσης αρχών και δικαίου, αλλά ο πειρακτωμένος καθρέφτης της πραγματικότητας τους διαψεύδει. Γιατί αυτό το κόμμα μας έδειξε ότι από το αλίστου μνήμης ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, και τις βάσεις που φεύγουν, γίναμε οι πρόθυμες ορτινάτσες απέναντι σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και κεφάλαιο. Γιατί το ΚΚΕ ευαγγελίζεται την κοινωνική δικαιοσύνη, θυμίζοντάς μας τα θάνατα λόγια του Μπέρτολ Μπρέχτ, «Η γη με τους καρπούς που περισσεύουν ανοίγει σε αυτούς που την πονούν και τη δουλεύουν». Γιατί υπερασπίζεται τα δικαιώματα όλων των πολιτών στην εργασία, στην παιδεία, των πολιτών στην εργασία, την παιδεία, την υγεία που σήμερα καταπατούνται βάναυσα από ένα κράτος που με το πρόσχημα της πανδημίας κατακρεουργεί ανθρώπινες ελευθερίες. Και μας προτρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτά που κερδίθηκαν με αγώνες μας τα πήραν πίσω διπλά και τριπλά, τρίδιπλα. Ότι υποθήκευσαν το μέλλον και τα όνειρα των παιδιών μας. Ότι δεν τα φάγαμε μαζί, αλλά τα αφεντικά τους και οι διάφοροι, οι μέτεροι. Ότι πρόδωσαν την εργατική τάξη, εκμάβλησαν και εξαγόρασαν συνειδήσεις, χειραγώγησαν το συνδικαλιστικό κίνημα. Και δεν είναι δυνατόν να ξεχάσουμε το μεγάλο κόλπο του χρηματιστηρίου,
και την αφέμαξη του λαού, τη ληστεία μισθών και συντάξεων με τα μνημόνια, τη λαιλασία των ασφαλιστικών ταμείων, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, την υποβάθμιση της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, την κατεδάφιση εργασιακών δικαιωμάτων, τη δημοκρατία των offshore, των επενδυτών, των εφοπλιστών, των απολύσεων. Και επειδή η κλεψίδρα τελειώνει, μια τελευταία κουβέντα για τους νέους. Τους νέους που σήμερα το αδιφάγο σύστημα έχει απομακρύνει από την πολιτική και τους φοβάται όπως ο εξαποδό το λιβάνι. Και τους έχει εγκλωβίσει με τη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου και μια εκπαίδευση χρησιμοθυρική, φροντιστηριοποιημένη που ετοιμάζει πολίτες, όχι πολίτες, αλλά καταναλωτές. Τους νέους πρέπει να τους εμπιστευτούμε, να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι μέσα στο ΚΚΕ, σε αυτό το μεγάλο σχολείο, θα βρουν το όραμα και την αγωνιστική διάθεση να χτίσουν ένα καινούριο κόσμο και μια πολιτεία που ορκίζεται στο ψωμί και στη γροθιά της. Η ώρα η καλή.